Ένα τέτοιο μπαράκι που τηρεί απόλυτα τον νόμο είναι το παλιό Μπελέρ στην οδό Βογατσικού 3. Ο Γιάννης Κέδες είναι η ψυχή και ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού. Ένας άνθρωπος με παραστάσεις από πολλά μέρη της Ευρώπης και του κόσμου. Στο δικό του βασίλειο, ο νόμος εφαρμόζεται απαρέγκλητα. Τι είναι ο κανόνας που ισχύει, ας πούμε, στη Βογατσικού 3? Ο κανόνας που ισχύει στη Βογατσικού 3 σίγουρα είναι ότι είμαστε 100% ακαπνομπάρ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Πολλοί μας λένε ότι να τώρα που είναι αργά και είμαστε μόνοι μας να καπνίσουμε. Λέμε όχι. Καπνίζεις εκτός των ορίων του μαγαζιού. Λέτε ότι ο τρόπος με τον οποίο θέλατε να πουλήσετε τα προϊόντα σας, τις υπηρεσίες σας στους ανθρώπους, δεν συμβιβαζόταν με το τσιγάρο. Γιατί, μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό? Σίγουρα το επίπεδο της τεχνογνωσίας που έχουμε στα ποτά, στο πώς πρέπει να τα προωθούμε, στο πώς πρέπει να τα πουλάμε και στο πώς πρέπει να τα παρασκευάζουμε, δεν θα μπορούσε ο καταναλωτής να καταλάβει τη γεύση και όλη αυτή τη φιλοσοφία ή τη μυρωδιά των προϊόντων, αν υπήρχε μέσα ο καπνός. Δηλαδή θα τον μπέρδευε. Άρα από την αρχή θέλαμε τα προϊόντα μας να μυρίζουν διαφορετικά, να έχουν διαφορετική γεύση, πιο ποιητική και πιο καθαρή. Άρα είπαμε ότι αυτό είναι και δεν μπορεί να συνδυαστεί με το τσιγάρο. Στα εξωτερικά τραπεζάκια της Βογατσικού 3, στο μπαρ του Κέδε, γίνεται ό,τι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σίγουρα έχετε και πελάτες που καπνίζουν. Εκείνοι γιατί έρχονται? Υπάρχουν πελάτες οι οποίοι καπνίζουν κανονικά, επιλέγονται, σέβονται τους υπόλοιπους ανθρώπους που υπάρχουν στο μαγαζί και βγαίνουν και καπνίζουν εκτός. Και μάλιστα τους αρέσει κιόλας, γιατί υπάρχει μια ονομασία που λέγεται smirting. Είναι από το smoking και το flirt, το οποίο το έχουν ονομάσει smirting. Άρα βγαίνοντας έξω κάνεις δημόσιες σχέσεις με τον κόσμο, είτε ζητώντας του φωτιά, είτε με την επικοινωνία που βρίσκεσαι έστω για λίγο, για το τσιγάρο που έχεις βγει. Ο επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη έχει παιδιά. Ξέρει ποια είναι τα προβλήματα με τους πελάτες του και ξέρει ότι για να είναι αξιόπιστοι οι κανόνες του, πρέπει να μην αφήνουν περιθώριο δεύτερης ερμηνείας. Η δυσκολία στον Έλληνα είναι να εφαρμόσει ένα κανόνα όταν το περιβάλλον του ακολουθεί ένα τελείως διαφορετικό κανόνα. Θέλετε να μας το πείτε λίγο, να μας το εξηγήσετε λίγο με την εμπειρία σας αυτό? Θεωρώ ότι οι Έλληνες είμαστε ένας έξυπνος λαός, πολύ έξυπνος λαός. Απλά θέλουμε όρια. Όταν μας βάζουν όρια, στα όρια αυτά μπορούμε και εξελισσόμαστε πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλους λαούς. Άρα όταν ο Έλληνας έχει όρια, σίγουρα τα σέβεται και τα τηρεί. Όταν δεν έχει όρια, όπως δεν υπάρχουν όρια με τον αντικαπνιστικό νόμο, τότε κάνει οτιδήποτε θέλει. Ο Έλληνας είναι ο καλύτερος Ευρωπαίος όταν είναι εκτός Ελλάδας και θεωρώ ότι είναι ο χειρότερος στη χώρα του.